Καλημέρα και από εμάς, το Σύλλογο Γονέων Παιδικών Σταθμών. Είμαστε νέοι γονείς, κάνουμε τα πρώτα μας βήματα στη μεγάλη απόφαση να δημιουργήσουμε οικογένεια και μαζί με τόσες άλλες προκλήσεις που συναντάμε, ειδικά φέτος, έχουμε και την ακρίβεια και όλη την κατάσταση με την ενέργεια να μας χτυπάει τόσο στο σπίτι μας, όσο και στα σχολεία των παιδιών μας. Στο σπίτι μας, τη μια μέρα δεν μας φτάνουν να πληρώσουμε το σούπερ μάρκετ και την άλλη μέρα, άντε να εξηγήσεις ένα τρίχρονο παιδί γιατί φοβάσαι να ανάψεις το θερμοσύφωνα και δεν έχει ζεστό νερό να κάνει μπάνιο. Μας θέλουν να ζούμε με κουπόνια και επιδόματα, να περιμένουμε να μπουν τα 28 ευρώ από το επίδομα παιδιού για να πάρουμε τι με 28 ευρώ. Να βγει το βάουτσερ για τους σταθμούς και να στηθούμε από τα ξημερώματα έξω από το Κευρεφό, μπας και προλάβουμε μια θέση και να γλιτώσουμε τα τροφεία. Αλλά τι, τα 100 και πλέον παιδιά από τη Νέα Ιωνία που έμειναν εκτός παιδικών σταθμών και φέτος, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, με προηγούμενες δημοτικές αρχές. Δεν είναι και αυτά από οικογένειες σαν τις δικές μας? Τα παιδιά από οικογένειες της Αλσούπολης και της Καλογρέζας, που εδώ και χρόνια δεν έχουν παιδικό σταθμό στην περιοχή τους, δεν έχουν δικαίωμα να πάνε και αυτά να φοιτήσουν στην προσχολική αγωγή? Δεν δικαιούνται οι γονείς τους να πάνε στη δουλειά τους χωρίς να πληρώνουν πάνω από το μισό μισθό σε όποιον κρατάει το παιδί τους? Για μια ακόμη φορά στέλνουν αλλού το λογαριασμό. Στους παιδικούς σταθμούς, για να πληρώσουν τους αυξημένους λογαριασμούς της ΔΕΗ, κόβουν από άλλες ανάγκες των σταθμών, όπως η επιμόρφωση των παιδαγωγών. Για να ικανοποιήσουν την απέτηση των ιδιωτικών εταιριών που προμηθεύουν με είδη διατροφής για 40% αύξηση στις τιμές τους, μειώνουν την ποσότητα και την ποιότητα που θα αγοράσουν. Μειώνουν δηλαδή την ποσότητα και την ποιότητα της διατροφής των παιδιών μας. Και μόλις ζητήσουμε τα αυτονόητα για να λειτουργούν οι παιδικοί σταθμοί όπως πρέπει το 2022, είτε μας βγάζουν τρελούς ότι τάχα όλα είναι μια χαρά, είτε πετάνε το μπαλάκι της ευθύνης αλλού, από το Δήμο, στο Υπουργείο, την Κυβέρνηση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση που με το ΕΣΠΑ τους έχει δέσει τα χέρια, όπως μας είπαν. Λοιπόν, εμείς αυτό που βλέπουμε, αυτό που ζούμε καθημερινά, είναι πως όλοι τους μαζί, και ο Δήμος και η Κυβέρνηση και τα ΕΣΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουν τα παιδιά μας, τα σχολεία τους, τις ζωές μας ολόκληρες σαν κόστος, σαν πρόβλημα που κάπως πρέπει να διαχειριστούν για να μην μας ξεκάνει όλους η φτώχεια και η μιζέρια. Δεν τους είδαμε να έχουν την ίδια αγωνία πώς θα διαχειριστούν τα αυξημένα κέρδη κατά 450% των μεγάλων ενεργειακών εταιριών μόνο τους τελευταίους μήνες. Αυτά μια χαρά τα απολαμβάνουν και μόνοι τους. Γι' αυτό και εμείς είμαστε σήμερα εδώ, συντασσόμαστε απόλυτα με το σύνθημα, δεν προσαρμοζόμαστε, παλεύουμε να ζήσουμε και να νικήσουμε. Ζητάμε να αυξηθεί η χρηματοδότηση στους παιδικούς σταθμούς. Τα χρήματα που έχουμε πληρώσει πολλές φορές, τόσο στο Δήμο όσο και στο κράτος, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα χρήματα που πληρώσαμε με τη φορολογία μας, τα δημοτικά τέλη, τις ασφαλιστικές εισφορές, να δοθούν στους παιδικούς σταθμούς για προσλήψεις παιδαγωγών και άλλου προσωπικού, για σύγχρονα κτίρια, δραστηριότητες, σωστό και ολοκληρωμένο πρόγραμμα διατροφής.